Ήμουν να γεννήσει γνησιότερο τέκνον, γνησιότερο παιδί η μνησικακία από την καταλαλιά, την κατηγορία. Πραγματικά η καταλαλιά, η κατηγορία είναι γέννημα της μνησικακίας και δεν πάβει από το να είναι γνωστό αυτό ότι η κατηγορία ή καταλαλιά είναι μία κοινωνική μάστιξη. Μπορεί να γκρεμίσει πραγματικά υπολήψεις, να δημιουργήσει κλίμα περιφρονήσεως, να ατιμώσει, να επιφέρει σύγχυση σε οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, να προκαλέσει διαστάσεις, μύθοι, πικρίες, εχθρότητες και κυριολεκτικά η κατηγορία, η καταλαλιά να αναποδογυρίσει τα πάντα. Είναι αυτό που λέγει ο λαός δια την καταλαλιά, ότι η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει. Τα αμαρτήματα της γλώσσης, όπως μαζί με την καταλαλιά, είναι η βλασφημία και το ψέμα. Και είναι γνωστό ότι αυτά τα αμαρτήματα της γλώσσης είναι φοβερά. Γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού λέγει δια της Σοφίας Σολομώντος «Από καταλαλιά χύσαστε γλώσσης». Γλιτώσατε τη γλώσσα σας, λυπηθείτε, γλιτώσατε τη γλώσσα σας από την καταλαλιά. Καταλαλώ, δηλαδή λαλώ εναντίον κάποιου άλλου ανθρώπου. Κατηγορώ. Τι όμως ακριβώς είναι η καταλαλιά? Είναι η κατηγορία, είναι η δυσφήμιση. Όταν δυσφημίζομαι τον άλλον, μειώνουμε την φήμη του, σπηλώνουμε την φήμη του. Είναι η καταδίκη που κάνουμε του αλληνού, όπως και η κακολογία και η συκοφαντία. Κάθε μια από αυτούς τους χαρακτηρισμούς, από αυτά τα, θα έλεγα, τα ουσιαστικά που σας ανέφερα, δεν είναι παρά μια ιδιάζουσα πτυχή της καταλαλιάς. Ιδιαίτερως η συκοφαντία είναι η πιο φοβερή. Πραγματικά είναι η πιο φοβερή. Μου έλεγε χθες κάποιος κύριος μία περίπτωση συκοφαντίας που σας βεβαιώνω ανατρίχιαστα. Και το είπα, λυπήθηκα πολύ, του λέω. Φοβερή περίπτωση συκοφαντίας, δεν θα σας την πω. Φοβερή, που ο άλλος κατεδικάστη από μία ψευδή κατηγορία. Αυτό θα πει συκοφαντία. Ψευδή κατηγορία. Δεν θα ασχοληθούμε όμως, αγαπητοί μου, με την συκοφαντία, δεν θα ήθελα, παρά θα ήθελα μόνο να μείνω στην καταλαλιά με την μορφή της κακολογίας, της δυσφημίσεως και της κατηγορίας. Να το πω απλά ελληνικά, όπως ακριβώς το λέει ο λαός, κοτσομπολιό. Βέβαια, δυστυχώς, οι άνθρωποι μας δεν δίδουν πολύ έκθεση στο θέμα του κοτσομπολιού. Και πολλές φορές, για να μειώσουν την βαρύτητά του, ομιλούν περί βαρέως κοτσομπολιού και περί αθώου κοτσομπολιού. Ότι δεν πειράζουμε και κανέναν, να λέμε και καμιά κουβέντα, δεν χαλάσει ο κόσμος κτλ. Όπως και αν έχει το θέμα, οπωσδήποτε η κατηγορία, το κοτσομπολιό είναι βαρύ αμάρτημα, όχι και αν θέλουμε εμείς να το μειώσουμε. Κάποτε ο Βίκτορ Ουγκό συγκεκριμένα, στο σπίτι του, όταν καλούσε φίλους για να τους παραθέσει τραπέζι, πάντα έβαζε μία καρέκλα παραπάνω. Και όταν κανείς ξεκινούσε να δυσφημίσει κάποιον απόντα, γιατί συνήθως η κατηγορία και το κοτσομπολιό γίνεται εναντίον κάποιου απόντος, είναι και δειλή η κατηγορία, δεν εμφανίζεται κατά πρόσωπον, διότι αν εμφανιστεί κατά πρόσωπον, αυτό λέγεται φρασίτης. Είναι άλλη περίπτωση αυτό. Είναι εκείνο που λένε πολλοί, «Α, εγώ του τα πακατάφατα».
Το αποκατάφατσα. Και μάλιστα το θεωρούν αυτό ειλικρίνεια. Δεν είναι ειλικρίνεια, είναι φρασί της. Και η φρασί της είναι αγένεια και χονδρικότητα, θα λέγα, χονδροειδής μορφή της ψυχής. Φοβερό πράγμα η φρασί της. Μπορεί να πληγώσει, να ξύσει πληγές και να λυπήσει πολύ εκείνον που θα υποστεί την αφάδεια και την φρασί. Ο Βίκτορ Ουγκό λοιπόν είχε μία άδεια καρέκλα στο τραπέζι. Κι αν κανείς άρχιζε να κοτσομπολεύει κάποιον απόντα, τότε του έλεγε ότι ξέρεις, είχα καλέσει και αυτόν που κατηγορείς. Να, αυτή είναι η καρέκλα του. Θα τον κατηγορούσε εάν ήταν τώρα στη θέση εκείνου. Και με τον τρόπο αυτόν, πραγματικά, εδιώθανε εκείνους οι οποίοι παρεκτρέπονται στην κατηγορία. Αλλά και πάλι, αγαπητοί μου, θα μας βοηθήσει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος να μπορέσουμε να καταμάθουμε το κοτσομπολό και να κάνουμε παρακάτω μια διάκριση που είναι πολύ βασική και απαραίτητη, όπως θα δείτε. Τι είναι λοιπόν η καταραλιά, ρωτά ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Είναι αποκύημα του μίσους. Είναι γέννημα του μίσους. Πραγματικά θα αντιληφθούμε ότι όταν κατηγορούμε έναν άνθρωπο, στο βάθος δεν υπάρχει αγάπη. Γι' αυτό θα μας πει ότι είναι λεπτή νόσος, διότι πολλάκι αναφερόμεθα εις την αγάπη, πλην όμως τούτο είναι ένα επικάλυμα, μια δικαιολογία της κατηγορίας μας, δήθεν ότι από αγάπη κινούμεθα, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι παρά μίσος και το μίσος αυτό δεν φαίνεται με το επικάλυμα δήθεν της αγάπης, γι' αυτό και αποτελεί την κατηγορία νόσων λεπτήν, δηλαδή δυσδιάκριτον. Δεν μπορεί εύκολα κανείς να ξεχωρίσει ότι έχει αφετηρία το μίσος. Και ενώ είναι λεπτή νόσος, ταυτόχρονα την αποκαλεί παχία και κεκριμένη και λανθάνουσα βδόλα, αγάπης εκδαπανώσα και εξαφανίζουσα αίμα. Είναι, λέει, μια παχιά, κρυμμένη, αλλά και λανθάνουσα βδέλα. Τις ξέρετε τις βδέλες? Τις πάνε στα νερά και κολλάνε στο ζώο που πάνε να πιει νερό και στον άνθρωπο και ρουφούν αίμα, που ρουφά εκδαπανά το αίμα της αγάπης. Πραγματικά είναι μια ωραία εικόνα αυτή του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, που μας δείχνει τι ακριβώς είναι η κατάκριση που έρχεται, η κατηγορία που έρχεται να εκδαπανίσει το αίμα της αγάπης. Ακόμα είναι και αγάπης υπόκριση. Και είναι επόμενον, εφόσον δεν είναι αγάπη, είναι μίσος, αλλά έχει το επικάλυμα της αγάπης να υποκρίνεται την αγάπη. Μια τέτοια καρδιά, η οποία μπορεί να προσφέρει δηλητήριο στο χρυσό κουτί της αγάπης, δεν μπορεί παρά να είναι μια καρδιά βρώμικη. Γι' αυτό και την αποκαλεί ότι είναι καρδίας ρήπου. Είναι βρωμιά της καρδιάς η κατηγορία. Και βάρους πρόξενος, αγνίας αφανισμός. Είναι ο εξαφανισμός της αγνίας. Αυτό το τελευταίο δεν θα το σχολιάσω, γιατί θα ήθελα να διατηρήσω, να αναπτύξω μια ιδιαίτερη παράγραφο στο σημείο αυτό. Πώς δηλαδή η κατάκριση, η κατηγορία, εξαφανίζει την αγνότητα. Επειδή όμως, αγαπητοί μου, πολλές φορές γίνεται μια σύνθεση μεταξύ της καταλαγιάς και της συμβουλής ή της ανακοινώσεως, γι' αυτό θα πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Πολλοί άνθρωποι, όταν πουν ή σε τρίτον άνθρωπο ή κατά πρόσωπον εις τον ενδιαφερόμενο μία συμβουλή ή και μία επίπληξη ακόμη να επιφέρουν και τιμωρία ή να κάνουν μία ανακοίνωση σε τρίτα πρόσωπα, μία ανακοίνωση ότι για εκείνο το πρόσωπο το και το, απλή ανακοίνωση χωρίς σχόλια, πολλοί το θεωρούν αυτό ότι είναι κατηγορία. Και έτσι, για εκείνους οι οποίοι έχουν μία ευαισθησία συνειδήσεως,
η συμβουλή, όπως σας είπα, και η ανακοίνωση να αποτελεί αγκάθι της συντηρήσεως. Και για εκείνους που έχουν μία δίσκοφων συνείδηση, δεν ακούει καλά, να νομίζουν ότι προσφέρουν καλές υπηρεσίες με το να κατηγορούν. Έτσι πρέπει να φέρουμε τα πράγματα στη θέση τους. Να πούμε τα σίκα σίκα και τις κάφη κάφη. Τι είναι πραγματικά το ένα και τι είναι πραγματικά το άλλο. Ούτε να τυπτόμεθα από μία ανακοίνωση ή συμβουλή, ούτε ακόμη να επαναπαυόμεθα από μία κατηγορία ότι καλά τα είπαμε. Για να δούμε τώρα ακριβώς τι είναι η κατάκριση. Να δούμε πιο μέσα τι είναι η κατάκριση. Είναι μια απόφαση που θα πάρουμε καταδικαστική. Δια τα παραπτώματα του αλουνού. Δια τα λάθη του αλουνού. Χωρίς όμως πολλές φορές να έχουμε επαρκή στοιχεία ή γνώση. Ή να έχουμε μεν επαρκή στοιχεία και γνώση. Γιατί αν δεν είναι επαρκή τα στοιχεία και είναι μεν αληθή αυτά που λέμε, αλλά όχι επαρκή χωρίς να ξέρουμε, τότε είναι κατηγορία. Εάν δεν είναι αληθή, τότε μπαίνουμε στην περιοχή της οικοφανίας. Δηλαδή ένας ο οποίος κατηγορεί συνήθως δεν έχει επαρκή στοιχεία. Συνήθως. Γι' αυτό πάντοτε ένας κατήγορος ταλαντεύεται μεταξύ της περιοχής της κατηγορίας και της οικοφαντίας. Μια από εδώ βρίσκεται και μια από εκεί βρίσκεται. Πάντως, όπως και αν έχει το πράγμα, όταν μέσα στην συνείδησή μας, στην ψυχή μας και με τα λόγια μας το εκφράζουμε αυτό σε τρίτους, καταδικάζουμε τις ενέργειες του αλουνού. Προσέξτε, όχι απλά να σημειώσουμε ότι είναι ένα λάθος, διότι το να σημειώσει ένα λάθος του αλουνού ή ένα αμάρτημα του αλουνού δεν είναι κατηγορία αυτό, αλλά να καταδικάσεις το λάθος και την αμαρτία του αλουνού. Να πλήξεις το λάθος και το αμάρτημα του αλουνού. Είπα, ξεχωρίζω άλλο λάθος και άλλο αμάρτημα. Υπάρχουν λάθη που δεν είναι αμαρτήματα και υπάρχουν αμαρτήματα που δεν είναι λάθη. Το λάθος δεν καταδικάζεται από το Θεό, διότι δεν πρόκειται από μία προαίρεση κακή. Απλώς είναι μία πλάνη του νου και το πλανάστε ανθρώπινο. Συνεπώς, ούτε ο Θεός καταδικάζει ένα λάθος. Μήπως οι Άγιοι, νομίζετε ότι δεν έχουν, οι Άγιοι δεν έχουν κάνει λάθη οι Άγιοι? Έχουν κάνει λάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει λάθος. Θα μπορούσε να κάνει καλύτερα τούτο παρά εκείνο. Προτίμησε αυτό. Έτσι το νόμισε. Λάθος ήταν. Το λάθος δεν μπορεί να καταδικαστεί ποτέ. Γι' αυτό άλλο πράγμα λάθος και άλλο αμαρτία. Ακόμη δεν περιορίζεται σε μια αποδοκιμασία και καταδίκη του παραπτώματος του άλλου, αλλά επιφέρει πικρωτά την μορφή. Δηλαδή μορφή κατηγορία και χαρακτηρισμών πικρότατων. Και η μορφή του αυτή, η πικροτάτη, στερείται. Πάση σε ποιητίες και αγάπη. Γι' αυτό το λόγο θα λέγαμε ότι η κατηγορία στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε άλλο, όπως και αρχικά σας είπα, παρά η απουσία της αγάπης. Μία καρδιά, ένα στόμα που κατηγορεί, βγαίνει από μια καρδιά που δεν αγαπάει. Είτε λίγο, είτε πολύ. Αντιθέτως, όπως σας ανέφερα προηγουμένως, ο έλεγχος, θα το επαναλάβω, ο έλεγχος, να ελέγξει τον άλλον, και δημοσία, και ιδιωτικά. Η συμβουλή, η απλή ανακοίνωση, πολλές φορές μάλιστα, για να γίνει ο κατανοητός στο σημείο αυτό, λέγω, όταν κάποιος έρθει να μου πει ότι κατηγόρησε ή πώς θα πει αυτό το κάτι για να μην πέσει η κατηγορία, λέγω, θα το μεταφέρει όπως γράφει η τελευταία σελίδα των εφημερίδων. Όχι όπως γράφει η πρώτη σελίδα των εφημερίδων. Η πρώτη σελίδα των εφημερίδων συνήθως κάνει ερμηνεία της πολιτικής. Δηλαδή κάνει σχόλια της πολιτικής. Το κύριο άρθρο, ας πούμε, τα μικρά αρθράκια που υπάρχουν εκεί, κάνουν σχόλια της πολιτικής ή της κοινωνίας, των κοινωνικών καταστάσεων, έργων, προσώπων κλπ. Η τελευταία σελίδα δεν κάνει σχόλια, έχει μόνο ειδήσεις. Λέει δηλαδή τι ακριβώς έγινε. Έγινε αυτό, έγινε εκείνο κλπ.
ίσως να αντιληφθήκατε ότι η τελευταία σελίδα δεν κινδυνεύει να πέσει κατάκριση σε κατηγορία, απλώς κάνει ανακοίνωση. Λέει τα νέα. Η πρώτη οπωσδήποτε κινδυνεύει να πέσει σε κατηγορία, γιατί κάνει ερμηνεία, κάνει σχόλια. Και εκεί μπορεί να ενσυλλοφορήσει η κακία, το μύθος και να πλήξει κανείς τον κρινόμενο. Έτσι λοιπόν, είτε δημοσία είτε ιδιωτικά, μπορούμε να επιφέρουμε τον έλεγχο, την απειλή, τη συμβουλή, την υπόδειξη, αν θέλετε ακόμη και την τιμωρία. Και την τιμωρία. Όλα αυτά που σας είπα τώρα, ακούστε πώς τα λέγει ο Κύριος. Για να ξεχωρίσουμε το πράγμα, πώς έχει, αν είναι κατηγορία ή όχι. Εάν αμαρτήσει εισέ ο αδελφός σου, είδατε, εάν αμαρτήσει, είπαγε και έλεγξον αυτόν μεταξύ σου και αυτού μόνο. Να τον ελέγξεις, ώστε λοιπόν ελέγχω τον άλλον σημαίνει δεν κατηγορώ. Υπάρχει σαφής διάκριση. Όταν μάλιστα ο Κύριος με παραπέμπει να πάω να ελέγξω. Εδώ όμως στην αρχή διατηρεί ο Κύριος την ιδιωτική διάσταση του πράγματος. Θα πας εσύ και αυτός μόνο, κανένας άλλος. Εάν σου ακούσει, εκέρδισες τον αδελφό σου. Πάει καλά. Τον κέρδισες, άμα σ' ακούσει. Εάν δεν μη ακούσει, παράλαβε μετά σου έτσι ένα ή δύο, είναι επιστόματος δύο μαρτύρων ή τριών, στα είπαν ρήμα. Πολλές φορές, ίσως να νομίζει ο άλλος, ότι εμείς δεν έχουμε αυθεντία, δεν έχουμε κύρ. Και συνεπώς, εάν θα μπορούσε αυτό το κάτι να το ακούσει και από το στόμα δευτέρου και τρίτου, τότε βέβαια δεν αποκλείεται να είναι και τέταρτος και πέμπτος. Πάντως όμως πάμε μετά σε ένα πλήθος που θα μας μιλήσει λίγο πιο κάτω ο Κύριος. Για να έχουμε περισσότερα αυθεντία. Ότι δηλαδή, δεν θα λέω μόνο εγώ, θα λέω και ο τάδε και ο τάδε. Το επιτέλους, αν νομίζω ότι τα βλέπω εγώ ιδιωτικά, υποκειμενικά και μπορώ να κάνω λάθος, αλλά βλέπεις ότι και οι άλλοι βλέπουν το ίδιο πράγμα, έτσι. Άρα συνεπώς πρέπει να κρίνεις ότι αντικειμενικά σου μιλάμε, ότι έχουμε δίκιο, ότι πρέπει να διορθώσεις αυτό το κάτι, ότι έσφαλες, ότι ημάρτησες. Αυτό δεν είναι κατηγορία. Εάν δεν παρακούσει αυτόν, εάν εντούτοις πάλι δεν ακούσει, δεν πιστεί, υπέτει η Εκκλησία. Ποια είναι η Εκκλησία, το σύνολο των πιστών. Κάντε το γνωστό σε πολλούς. Είτε εν επισήμως συναθρήσει, είτε εν ανεπισήμως συναθρήσει. Στην αρχαία μάλιστα Εκκλησία, πράγματι εν επισήμως συναθρήσει μπορούσε κάτι να υποθεί, όπως και εν επισήμως συναθρήσει της Εκκλησίας εγίνεται η δημοσία εξομολόγηση. Θα το γνωρίζετε αυτό. Μπορούσε να σταθεί κάποιος και να αρχίσει να λέγει έκανα αυτό, έκανα εκείνο δημοσίως. Μετά η Εκκλησία οπονόμησε, ώστε τα πράγματα, επειδή πολύ εντρέπονται και μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Και τούτο διότι οι χριστιανοί δεν ήσαν και τέλειοι ακούγοντας κατηγορίες εξομολογήσεις. Εξομολόγηση ανθρώπου που μπορούσε, η εξομολόγηση που έχει σχέση και με άλλα πρόσωπα, να δημιουργηθούν θέματα, καθόρισε η Εκκλησία η εξομολόγηση να πάρει μυστικόν χαρακτήρα. Εάν δε και της Εκκλησίας παρακούσει, έστως Υιός περαιτηρητικός και τελώνης. Εάν δεν πιστεί, για σένα να είναι όπως ο εθνικός και ο τελώνης. Πώς ήταν ο εθνικός? Ο ειδωλολάτρης. Που οι Εβραίοι δεν είχαν καμία σχέση με τους ειδωλολάτρες. Δηλαδή θα κόψεις τις σχέσεις σου. Θα ακούσατε αυτό? Θα κόψεις τις σχέσεις σου. Τώρα μερικοί, εδώ γι' αυτό σας είπα, θέλει διάκριση. Το νόμο του Θεού τον ξέρουμε καλά. Τύπτονται, μα πώς να μην πω καλημέρα. Μα πρέπει να κόψεις τις σχέσεις σου. Διότι εκείνος που έδωσε το νόμο της αγάπης και παρήγγειλε έτσι να ενεργήσεις, εκείνος σου λέγει ότι θα διακόψεις τη σχέση σου. Εξύντλησες ούτως υπή ή άφησες γέφυρα να επανέλθει.
εκείνος που ημάρτησε. Ξεκίνησες ιδιωτικά, επήρες άλλους δύο-τρεις, τότε στο σύνολο δεν σε ακούει, κόψε τη σχέση. Δεν αμαρτάνεις, εξέφρασες και εξεδήλωσες την αγάπη σου. Τώρα, έως εδώ, άφησε και μια γέφυρα. Αν κάποτε μετανοήσει, να έρθει. Οπότε θα τον δεχτείς, δεν θα πεις όχι, δεν σε δέχομαι, διότι δεν είναι προϊόν της κακίας αυτή η διακοπή, αλλά είναι του ελέγχου που έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει. Ώστε όλα αυτά, όπως βλέπετε, δεν αποτελούν κατηγορία. Ο Απόστολος Παύλος θα γράψει στον Τιμόθεον πλέον χαρακτηριστικός για το θέμα μας. Γράφει, έλεγξον, επιτίμησον, παρακάλεσον. Θα χρησιμοποιήσεις κάθε τρόπο. Και αυτό μάλιστα όταν το γράφει στον Τίτο, θα λέει στον Τιμόθεο. Άμα γράφει στον Τίτο, του λέγει ότι να ελέγξεις αποτόμως. Είδα και λυπή φοβολέχωση. Είδατε, αποτόμως. Γιατί το έκανες αυτό? Με αποτομία. Προσέξτε, μην πάρει κανείς άλλος αν είναι απότομος άνθρωπος και πει, να, εντάξει, εγώ τώρα τα λέω. Γιατί θα πέσει στην φρασίτητα. Προσοχή, όλα τα πράγματα θέλουν μέτρων και σταθμών. Προσοχή. Έτσι, για να φοβηθούν λόγοι πολλοί, θα δημοσίως θα ελέγξεις και αποτόμως, αλλά και θα παρακαλέσεις και θα επιπλήξεις. Όλα αυτά δεν είναι κατηγορία. Όμως, ας ακούσουμε όλα αυτά που μας ελέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, που μας δίνει μια πολύ ωραία εικόνα, πώς, που κινείται στο θέμα της κατηγορίας ειδικότερα, πώς ακριβώς μπορούμε να κινηθούμε. Ουδέ χαρονιζίζει, δεν πρέπει να ονιζίζομαι, να κοροϊδεύουμε, γιατί πολλές φορές η κατηγορία παίρνει πολλά καμώματα και μορφασμούς, όπως οι αρχαίες προσωπίδες των ηθοποιών. Βάζανε οι αρχαίοι διάφορες προσωπίδες που μέχρι σήμερα έχουν σωθεί, η προσωπίδα με του Πένθους, του αυστηρού, του Πενθούντος, του αυστηρού, του γενιάζοντος, και θεωρούσε την προσωπίδα αυτή ο ηθοποιός και εμφανίζεται το αποστολής. Έτσι πολλές φορές η κατηγορία παίρνει μια ανάλογη προσωπίδα και εμφανίζεται άλλοτε δίθεν λυπημένος ο κατήγορος, άλλοτε εμφανίζεται γελών ο κατήγορος ή άλλοτε ονειδίζον, έτσι κοροϊδεύει ο κατήγορος. Λοιπόν, πρόσεξε, δεν θα ονειδίσεις, ουδέ γαρονειδίζουν δι, δεν πρέπει να κοροϊδέψουμε, ουδέ επενδένει, αλλά νουθετήν, ου κατηγορήν, αλλά συμβουλεύει. Εδώ κατηγορήσει, θα συμβουλεύσει. Ουδέ με τα απονίας επιτίθεστε, ούτε άπονα και άσπλαχνα θα επιτεθείς, αλλά με τα φιλοστοργίας διορθών. Θα διορθώσεις με φιλοστοργία. Ποιον, αν περνάει εσύ, μην είπω ότι κακόν η πορνεία, μην δεν διορθώσει με τον ασαλγένοντα. Τι λοιπόν, θα πεις, αν περνάει ο άλλος και κάνει το κακό, δεν θα τον διορθώσω όταν ασαλγένει. Και λέγει ο Ιεράς Πατήρ, διορθώσον μεν, αλλά μη ως πολέμιος, μη δω ως εχθρός απ' τον δίκη. Ναι, να διορθώσεις, ο άλλος αμαρτάνεις, πρέπει να τον βοηθήσεις, να τον διορθώσεις, αλλά πρόσεχε, όχι σαν εχθρός, ούτε σαν πολέμιος απ' τον δίκη. Έλα εδώ, γιατί το έκανες αυτό? Όχι, αλλά ως ιατρός, φάρμακα κατασκευάζουν. Όσον τον γιατρό, ο οποίος φτιάχνει φάρμακα για να τα επιθέσει επί της πληγής. Πότε ο γιατρός έπιασε να δίνει, να μαλώσει, να κατηγορήσει, να φυλακίσει έναν άρρωστο? Πότε? Αλλά θα τον βοηθήσει να γίνει καλά. Αυτή είναι η συμπεριφορά του ιατρού. Και διαφέρει φυσικά με τη συμπεριφορά του δικαστού, ο οποίος δικαστής θα δικάσει και θα επιπλήξει. Ουδέ γαρείτε ο Χριστός, μη πάθεις αμαρτάνοντα, αλλά μη κρίνεις. Δεν θα πεις τον άλλον, μη πάθεις αμαρτάνεις. Όχι, δεν θα κρίνεις. Του πέφτει, μη πικρός γίνει δικαστής και θυμητής. Δηλαδή, να μην γίνεις πικρός δικαστής του αλλού και επιθυμητής.
να τον επιτιμήσεις κατά τρόπον πικρών ή να πληγωθεί. Όχι, θα τον διορθώσεις. Έτσι αγαπητοί μου, πιστεύω, θα καταλάβαμε ότι και αυτό το Ευαγγέλιο κάνει σαφή τη διάκριση μεταξύ της κατηγορίας της καταλαγιάς και της επιπλήξεως, της εναγάπης, της διορθώσεως, της νηφεσίας, συμβουλής κλπ. Χωρίς εξουθένωση, χωρίς ενηλισμό, χωρίς το αλατήριο της κακίας και του μίσου. Αλλά καιρός τώρα να δούμε μερικές πτυχές της κατηγορίας που σε κάποια από αυτές ή σε κάποιες ενδεχομένως να βρούμε τον εαυτό μας. Πριν προχωρήσω θα ήθελα να σας πω ότι η κατηγορία έχει κάτι το γλυκί. Όπως όλες οι αμαρτίες έχουν κάτι το, όχι όλες ακριβώς, αλλά πολλές, έχουν κάτι το γλυκί όταν επιτελούνται. Έτσι και η κατηγορία δημιουργεί ως πάθος στον άνθρωπο μία γλυκύτητα. Οι άνθρωποι είδονται, ευχαριστούνται να κατηγορούν. Μπορεί να πει μια γυναίκα στην άλλη ότι θα έρθω σπίτι σου να κοτσομπολέψουμε λιγάκι, να κάνουμε κουσκούς, κοτσομπολιό. Είναι κάτι, σας είπα, το προσελκυστικό. Και βλέπετε πολλές φορές κάναμε πίεση στον εαυτό μας να μην κατηγορήσουμε. Δεν μπορούμε, μέσα μας θέλει να εκτοξευθεί η κατηγορία. Θέλουμε οπωσδήποτε να το πούμε. Χαρτιόμαστε να κατηγορούμε. Το αγαπάμε. Και επειδή κάποτε η κατηγορία δεν έχει πολλά πράγματα, έχει μόνο κάτι στο λίγο, το λέμε και μετά πάλι το ξαναλέμε και πάλι το ξαναλέμε και διαρκώς το ξαναλέμε, που έτσι θέλουμε να το φέρνουμε στα χείλη μας μόνο και μόνο για να ευχαριστούμε. Σαν την καραμέλα. Δεν τη μασάμε κατευθείαν να φύγει, αλλά τη γλύφουμε, την πιπηλάμε, γιατί μας αρέσει διαρκώς αυτή η γλυκύτητά της. Ήκουσα, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, να καταλαλούν και τους επέπληξα και τους είπα ότι δεν εκκινούνται από αγάπη με το να κατηγορούν. Και τους είπα ακόμα, σταματήσατε, συγγνώμη, και μου απήντησα, εμείς από αγάπη ξεκινάμε να κατηγορήσουμε. Και τους είπα, σταματήσετε, σας κάνω μετάφραση, είναι η τρίτη παράγραφος από το 10ο λόγο. Σταματήσετε, τους λέγω, από μια τέτοια αγάπη. Αν πραγματικά αγαπάτε, τότε διορθώσατε με σύνεση και με αληθινή αγάπη και προσευχηθείτε και μη σκόπτετε, μη κατηγορείτε, μην έρχεστε να σκόψετε τον άλλον. Γι' αυτό συνεχίζει ο αυτός πατήρ και λέει, όταν δεχόμεθα την κατηγορία των άλλων, δηλαδή την κατηγορία των κατηγόρων δια τρίτους, τότε μόνο γιατί ακούμε την κατηγορία γινόμεθα συνένοχοι. Ο ένας φέρνει τη φωτιά και εμείς του φέρνουμε τα ξύλα. Και όσο ακούμε, δηλαδή και δεχόμεθα και λέγει ο άλλος, τόσο φέρουμε εμείς ξύλα στη φωτιά που ανάβει ο άλλος με την κατηγορία. Αλλά και εκείνος ο οποίος ανάβει τη φωτιά και εκείνος που την τροφοδοτεί με τα ξύλα, και οι δύο είναι συνένοχοι. Είτε κατηγορεί, είτε ακούς την κατηγορία, και οι δυο είναι συνένοχοι. Γι' αυτό, σημειώνει ο αυτός πατήρ, θυμάμαι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων. Είναι από τον 100ο ψαλμό. Εκείνον που καταλαλούσε λάθρα των πλησίων αυτού, κρυφά. Μην το μάθει ο τάδε και σου είπε αυτό, μην το μάθει, και αρχίζει να κατηγορεί, μην το μάθει. Τούτον, ακούστε συμπεριφορά, πολλές φορές ίσως να πει κανείς, μα ντρέπομαι, μπορώ να το κάνω. Δεν ντρέπεσαι να ακούς την κατηγορία? Δεν ντρέπεσαι να ονομάζεσαι και να χαρακτηρίζεσαι καταλάλος? Και ντρέπεσαι να διώξεις εκείνον που κατηγορεί? Σταμάτα τον και πες του, αδελφέ μου, σταμάτα, φύγε, δεν θέλω να ακούσω κατηγορία. Θεοπνεύστος υπόθηκε αυτό.
τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτών, αφού τούτον τον καταλάβων εξεδίωκον τον έδιωχνα. Πώς θα μπορέσουμε να αποφύγουμε τους κατηγόρους που κατηγορούν τρίτους? Ποτέ μην τραπείς, λέγει ο Ιερός Πατήρ, να πεις τον κατήγορον τα εξής. Πρόσεχε αδελφέ, εγώ καθημερινώς είμαι χειρότερος από εκείνον τον οποίον τώρα κατηγορείς. Πώς συνεπώς θα μπορέσω, αφού εγώ είμαι χειρότερος από εκείνον που κατηγορείς, να μπορέσω να τον κατηγορήσω? Δεν μπορώ, γιατί αυτά που λες εσύ για εκείνον είναι και εγώ τέτοιος και χειρότερος. Τότε, λέγει ο Ιερός Πατήρ, εξυπνότατα, εφιέστατα, με ένα έμπλαστρο, λέγει, με ένα φάρμακο, γιατρεύεις δύο αρρώστους. Γιατρεύεις τον εαυτό σου, φυλάττεις τον εαυτό σου, προφυλάττεις τον εαυτό σου από το να πέσει στην κατηγορία, και θεραπεύεις τον κατηγορό με το να τον αποστομώσεις, να μην προχωρεί παρακάτω, λέγοντάς του ότι αυτά που κατηγορούμενον. Ακόμη και να πεθαίνει κάποιος και να πεθαίνει επάνω στην αμαρτία του, προσέξτε αυτό το σημείο, ακόμη και τότε να μην τον κατηγορήσεις, λέει ο Ιερός Πατήρ. Ακόμη και τότε να μην τον κατηγορήσεις. Γιατί? Διότι την μια αμαρτία πεθαίνει ο άλλος και έκανε ένα πρόλογο κατά αμαρτία. Την μια αμαρτία την είδες τι την έκανε, αλλά την μετάνοια που μπορεί μέσα σε ένα λεπτό να ένιωσε πεθαίνοντας, αυτή την αντολίθεις, και μπορεί αυτός με να αμάρτησε αλλά να μετανάγκε εξής μετά. Τι άλλα σημάδια θα μπορούσε να σου δώσει η μετάνοιά του? Πεθαίνει ο άνθρωπος, δεν έχει τίποτα σημάδια. Πολλές φορές, αγαπητοί μου, μπορεί εκείνος ο οποίος πεθαίνει να μην δέχτηκε ούτε τον ιερέα για εξομολόγηση, ούτε τη θεία κοινωνία, και να έχει κλείσει τα μάτια του και ήδη βρίσκεται σε κατάσταση που αρχίζει να μην έχει και πολύ αντίληψη του περιβάλλοντός του. Πεθαίνει ο άνθρωπος. Τι ξέρεις ότι εξής μετά την αναχώρηση του ιερέως που να έδιωξε, θυμούμε κάποτε σας όψε να πει αυτό στο πολιτικό νοσοκομείο, που στριφογύριζα έναν άνθρωπο που θα πέθαινε, είχε καρκίνο και θα πέθαινε, και τον παρακαλούσα να εξομολογηθεί, τεχνάσματα μετερχόμουν να εξομολογηθούν οι άλλοι στο θάλαμο, να παρακινηθεί, και στο τέλος λέει, σου είπα παπά μου, δεν θέλω να εξομολογηθώ, το κατάλαβες? Δεν είχα πει τίποτα άλλο να κάνω παρά να φύγω. Ο άνθρωπος βεβαίως πέθανε. Πού ξέρω όμως εγώ, πού ξέρω, όταν μετά την αναχώρησή μου αυτός έπαθε συνδρομισμό μέσα. Και λέμε τον άλλο, πού το ξέρω εγώ αυτό? Και την μεν αμαρτία του να με διώξει την είδα, όπως και οι άλλοι του θαλάμου ασθενείς. Την μετανιά του ποιος μπορούσε πια να αντιληφθεί, όταν ίσως σας είπα θα κλείνε και τα μάτια του έτσι, ή θα είχε πέσει μια δύσηση σε ένα κόμμα ακόμη αν θέλετε, που ετοιμάζεται να ξεψυχήσει. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Πατήρ το εξής πολύ σημαντικό: μη δε της ισοφθαλμής ορών κατάκριμε, πολλά της γάρ και αυτοί τεπλάνινται. Πόσες φορές μπορεί να δημιουργηθεί και πλάνη γύρω από εκείνο που είδαμε ή ακούσαμε. Μην πιστεύεις ότι στα μάτια σου ανοίγες με τα μάτια σου. Μην πεις το είδα με τα μάτια μου. Πού ξέρεις? Και τα μάτια πολλές φορές πλανιώνται, και τα αυτιά πολλές φορές πλανιώνται. Εγώ, αγαπητοί μου, προσωπικά, εγώ προσωπικά έχω πάθει μήλες που λέγω, αν κανείς θα με έβλεπε τώρα θα έλεγε ότι έκανα αυτή την άλφα ή β' αμαρτία. Κι όμως να μην υπήρχε. Μπαίνω στον πειρασμό να σας πω μία. Σε κάποιον κύριο την έλεγα χθες που ήρθε και με επισκέφθη. Είναι πολύ παλιά περίπτωση, ήμουνα έφηβος. Ήμουν στο λεωφορείο.
κατέβαινα από ένα πιπεντέλι. Και επειδή ο δρόμος δεν ήταν, τον περνούσα πολύ συχνά, είχα το νου μου να δω πού θα έπρεπε να χτυπήσω το κουδούνι για να κατεβώ. Και ήμουν στο πρώτο κάθισμα, ήταν δίπλα μου μία δεσπινίδα. Την οποία απλώς με δεσπινίδα, τίποτα άλλο δεν ασχολήθηκα, κοιτούσα μπροστά να δω πού φτάνομαι. Και είχα δει προηγουμένως το κουδούνι, έφερε πάνω από το κεφάλι της δεσπινίδας. Και όπως έκανα έτσι να δω, φτάνομαι στη στάση, σήκωσα κάπως μαχαιλός, βραβέως στο χέρι μου, έτσι για να πάω στο κουδούνι. Όπως είχα το χέρι μου έτσι να πάω προς το κουδούνι, τι συνέβη. Το χέρι μου, το πίσω μέρος του χεριού μου, εστέχα το ιστομάγουλο της κοπέλας. Όταν το αντελήφθηκα, επάγωσα. Και φοβήθηκα ακόμη μήπως πίσω, εκάθετο, κανένας πατέρας της, καμιά μάνα της, κανένας αδελφός της, και δεν ξέρω τι ξεμπλεξίματα θα μπορούσα να είχα. Και κατέβηκα τη στάση και ετάσχυρα το βήμα και κοιτούσα και πίσω μου να δω τι μπορούσε να συμβεί. Πέστε μου, σας παρακαλώ, ένας που θα ήταν δίπλο παραπέρα, δεν θα έλεγε «Μα το είδα με τα μάτια μου που το έκανε». Καλά, το είδες με τα μάτια σου, αλλά ήταν μια σύμπτωση τέτοια που πότε το πούμε, έτσι ήταν. Κάποτε βγάλαμε μια φωτογραφία σε μια εκδρομή που είχαμε κάνει. Εκεί είχαμε βρει μια παρέα χριστιανών νέων που ήταν και δύο αδελφές. Όπως βγήκαμε φωτογραφία, πάλι έτσι βγήκαμε. Η φωτογραφία τι έδειχνε. Έδειχνε το χέρι ενός εκ της παρέας μας να έχει βγει από το λαιμό μιας κοπέλας. Ήτανε τρίκα αυτό το πράγμα. Ήτανε αλουνί χέρι και έμοιαζε ότι μπορούσε να βγει το χέρι κάποιο από την παρέα μας. Και να πει, κοίταξε τους, αυτοί έτσι και έτσι. Είναι πολλά τα περιστατικά. Είναι αναρρύθμιτα. Γι' αυτό ποτέ μη πούμε ότι το είδα με τα μάτια μου και ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχω πλανηθεί. Ο Κύριος είπε, ενώ κρίματι κρίνεται, κρυφίσεστε. Με το κρίμα, με την καταδίκη που θα καταδικάσει, με την, και εφόσον φυσικά κρίνεις με κακία, με φιλοκατηγορία, με το ίδιο μέτρο θα καταδικαστείς και εσύ. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, προσέξτε, πολύ προσέξτε. Σε εκείνα που κατηγορήσαμε, είτε ψυχικά πράγματα είναι, είτε σωματικά πράγματα είναι, να μας φυλάξει ο Θεός και να φοβηθούμε. Θα πέσουμε. Κατά τον λόγο του Θεού. Θα πέσουμε. Πόσες φορές έχουμε πει, εκείνο που κορόιδευα, το έπαθα. Δεν το λέμε. Εκείνο που κορόιδευα, το έπαθα. Και να μας φυλάξει ο Θεός, γιατί μπορεί να έχουμε κατηγορήσει και πράγματα πολύ σοβαρά, να μην επιτρέψει ο Θεός να πέσουμε σε εκείνα τα πολύ σοβαρά, αλλήμονό μας. Γι' αυτό να μετανοήσουμε, να προσέχουμε και ποτέ να μην κατηγορούμε. Ο Άγιος Ισαάκος Σύρος μας λέγει ότι υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στην κατηγορία και την αγνότητα, την αναφερομένη εις το σώρο. Την αγνία, την αγνότητα. Είναι αυτό το οποίο λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι η κατηγορία, η καταλαλιά λέγει, είναι αγνίας αφανισμός. Αφανίζει την αγνότητα που σας είπα προηγουμένως. Συμβουλεύει το εξής. Όταν κανείς έχει πειρασμούς σαρκικούς, προσέξτε καλά από το σημείο, όταν έχει σαρκικούς πειρασμούς εντόνους και υποφέρει πολύ, οι οποίοι του λιμένονται την αγνότητα και με κίνδυνο να τη χάσει την αγνότητά του, μπορεί να ακούσει την εξής συμβουλή από τον πνευματικό. Πρόσεξε, μη κατηγορείς. Και ίσως θα έλεγε κάποιος, τι σχέση μπορεί να υπάρχει μεταξύ της κατηγορίας, της καταλαλιάς, με τον πειρασμό των σαρκικών. Ακούστε ποια σχέση υπάρχει, όπως την αναλύει ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. Όταν κατηγορείς, σημαίνει ότι συγκρίνεις τον εαυτό σου με τον άλλο. Διότι από τη σύγκριση οπωσδήποτε θα βγάλεις μια διαφορά. Δεν θα βάλεις όμως πιο κάτω τον εαυτό σου, γιατί αν βάλεις πιο κάτω τον εαυτό σου, ότι είσαι ταπεινός άνθρωπος. Θα τον βάλεις συνήθως πιο πάνω από τον άλλον. Θα κάνεις σύγκριση και θα πεις, α, εγώ δεν τα κάνω αυτά.
Εγώ δεν είχα και εκείνον, είχαν και εκείνον. Άρα, συγκρίνεις και από τη σύγκριση βγάζεις την υπεροχή σου, στέκεσαι πιο πάνω και από το ύψος της υπεροχής σου κατακρίνεις τον άλλον, που είναι πιο κάτω από σένα. Αλλά αυτή η στάση σου είναι στάση υπερηφανία. Είναι γνωστό ότι ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται. Κλωτσά εκείνους οι οποίοι είναι υπερήφανοι. Αλλά είναι εξίσου γνωστό ότι η αγνότητα δεν επιτυγχάνεται παρά μόνον με την Θεία Χάρη και την Θεία Αρρωγή, τη Θεία Βοήθεια και τη Χάρη του Θεού. Εάν δεν έχεις τη Χάρη του Θεού, δεν πετυχαίνεις όσο να θέλεις αγνών βίων. Είναι αδύνατον να νικάς τους πειρασμούς της σαρκός χωρίς τη Θεία Βοήθεια και τη Θεία Χάρη. Αλλά τώρα όμως είσαι υπόδικος του Θεού. Ο Θεός έρει τη χάρη του, διότι είσαι υπερήφανος. Και έροντας τη χάρη του, σε κλωτσά, σε αποδοκιμάζει, δεν σε θέλει. Συνεπώς, μένεις έρημος της χάρητος του Θεού. Μόλις μείνεις έρημος από τη χάρη του Θεού και τη Θεία του Βοήθεια, αυτομάτως σε κυκλώνουν οι πειρασμοί της σαρκός. Να γιατί υπάρχει σχέση μεταξύ κατηγορίας και αγνότητας. Να γιατί, επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, ο Άγιος Ιωάννης ο Συλλαίτης λέγει ότι είναι η κατηγορία ο αφανισμός της αγνότητας. Ας το προσέξουμε το σημείο αυτό, όσοι θα ήθελαν να διατηρήσουν αγνότητα δύο, σωματική και ψυχική αγνότητα. Υπάρχουν μερικοί οι οποίοι έχουν καταφέρει να αποκρύψουν βαριά τους αμαρτήματα, πολύ βαριά αμαρτήματα, και έχουν αισθανθεί ότι κοινωνικώς επιπλέουν και έχουν μία εκτίμηση και υπόλοιψη στην κοινωνία. Αποκρύπτουν όμως επιμελώς την δική τους την κατάσταση, είτε παρούσα είναι είτε παροχημένη, περασμένη. Και τότε από τη σκοπιά της κοινωνικής υπολήψεως αρχίζουν να κατηγορούν τους άλλους όταν πέφτουν, ακόμη και σε μικρά αμαρτήματα, σε πολύ μικρά, δείχνουν ότι αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτε απολύτως, είναι καθαροί. Εδώ, όπως καταλαβαίνετε, δεν ισχύει παρά εκείνο που είπε ο Κύριος. Τι βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδελφού σου, την δε εν το θό οφθαλμό δοκών ου κατανοείς? Τι βλέπεις, ταλέπορε φτωχέ άνθρωπε, το καρφάκι στο μάτι του αδελφού σου και δεν βλέπεις το δικό σου το μάτι ολόκληρο δοκάρι? Γιατί κρύπτεις τον εαυτό σου, δεν θέλεις και έρχεται να αποδείξεις, να δείξεις ποιος είσαι, επιμελώς και προσπαθείς να κατηγορείς τους άλλους που πέουν. Δεν ξέρω πώς θα σας φανεί αυτό αστείο ή σοβαρό, αλλά κάποτε συνέβη μέσα στην τάξη μας όταν ήμουν μαθητής στο γυμνασίο. Είχαμε έναν καθηγητή, εδώ θέλω να σας δείξω και το παράδειγμα πόσο πιάνει το να πεις στον άλλον κάνε αυτό, κάνε εκείνο, άμα και εσύ δεν το κάνεις, δεν πιάνει εύκολα. Και να κατηγορείς και να κατακρίνεις τον άλλον όταν εσύ έχεις το ίδιο πάθος, δεν πιάνει εύκολα, δεν γίνεται. Λοιπόν, σας είπα, ίσως αστείο να σας φανεί, ίσως σοβαρό να σας φανεί. Ο καθηγητής μας αυτός εκάπνιζε πάρα πολύ. Τόσο πολύ, μας έλεγε ο ίδιος, ότι μία κούτα την ημέρα εκάπνιζε. Οι κούτες στην εποχή εκείνη που ήταν με 100 τσιγάρα μέσα. Θα θυμόσαστε κάτι κούτες, την παλαιότητα θυμόντας, κάτι κούτες, έθνος ήταν κάτι τέτοιο, μετά το στρατό, κάτι τέτοιο πράγματα, που είχαν 100 τσιγάρα μέσα. Ότι εκάπνιζε μία κούτα την ημέρα. Θα μου πείτε, πότε προλάβαινε την ημέρα? Εκάπνιζε και τη νύχτα. Μα πώς τη νύχτα? Ξυπνούσε τη νύχτα να καπνίσει. Και σήκωνε τη γυναίκα του να του κάνει καφέ. Αυτά μας έχει πει κάποτε. Με κάποια φορά, με την τάξη,
λέει σε κάποιον μαθητή. Τον κατηγορούσε τον μαθητή ότι τον συνέλαβε να καπνίζει. Τον είδε κάπου να καπνίζει. Θέλω τον επιπλήτη με το παραπάνω. Ήταν μάλιστα αυτός ο καθηγητής, σας είπα, γυμνασιάρχης ήταν και θεολόγος μάλιστα. Λοιπόν, και μας έκανε και θρησκευτικά, φυσικά σαν θεολόγος. Κατηγορεί λοιπόν τον μαθητή που κάπνιζε, που τον βρήκε κάπου να καπνίζει. Και τότε ο μαθητής δειλά-δειλά λέγει στον καθηγητή, στον γυμνασιάρχη: «Κύριε γυμνασιάρχα, είδατε ένα τσιγαράκι στο δικό μου το μάτι, ολόκληρη κούτα στο δικό σας μάτι, δεν είδατε?» Πολλές φορές η κατηγορία μπορεί, αγαπητοί μου, να παραμείνει ως λογισμός μέσα μας, ποτέ να μην βγει απ' έξω από τα χείλη μας. Δηλαδή, θα λέγαμε, να κατηγορούμε ενδιαθέτως μέσα μας, μόνο, και να μην βγαίνει αυτή η κατηγορία προς άλλους ανθρώπους, να ακούσουν άλλοι άνθρωποι. Και νομίζω ότι πολλές φορές κατηγορούμε έτσι με το λογισμό μας. Δεν νομίζετε ότι η περίπτωση μοιάζει με τον Φαρισαίο της παραβολής που προσήχε το? Στην πραγματικότητα, όταν έλεγε ότι εγώ δεν είμαι σαν και εκείνον τον Δελάνη, ο οποίος είναι τέτοιος και τέτοιος, άδικος, κλέφτης, μοιχός, στην πραγματικότητα δεν τ' άκουγε κανείς, μέσα του είχε, ενδιαθέτως είχε αυτή την αντίληψη και συνεπώς κατηγορούσε εσωτερικά. Ας προσέξουμε, διότι και εκεί βλέπετε δημιουργείται η σύγκριση και η υπεροχή. Ενώ εγώ, τι λέγει, εγώ από 100 πάνω τα υπάρχοντά μου, νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα, κάνω αυτό, κάνω εκείνο, είδατε αμέσως η σύγκριση, διότι πρέπει να γίνει σύγκριση. Να με δω εδώ πιο πάνω, να τον κατεβάσω αυτόν ακόμη πιο κάτω και έτσι να καυχηθώ και να τον κατηγορήσω εις τον λογισμό μου. Φαρισαϊσμός, αγαπητοί μου, ας προσέξουμε ούτε μέσα μας να κατηγορούμε. Και τέλος, οι δαίμονες μας βάζουν να αμαρτήσουμε ως εξής. Πάντα οι δαίμονες θέλουν το κακό μας. Ή να κάνουμε μια συγκεκριμένη αμαρτία, εμείς να κάνουμε μια συγκεκριμένη αμαρτία, ή να κατηγορήσουμε εκείνους που έκαναν συγκεκριμένη αμαρτία. Εάν δεν καταφέρει το πρώτο, καταφέρνει το δεύτερο. Διότι πολλές φορές μας βάζει να κάνουμε μια κλοπή, να πούμε μια βλασφημία, να κάνουμε μια αδικία, και λέμε όχι και τον νικούμε τον σατανά. Βλέπει ότι νικήθηκε, δεν μας κατάφερε. Τώρα προσπαθεί να μας επενέσει, να μας πει ότι είμαστε πολύ καλοί άνθρωποι και ότι να μας βοηθήσει να κατηγορήσουμε τον άλλον που αμαρτάνει και εκεί να μας πιάσει. Και έτσι, ή με τον πρώτο τρόπο ή με τον δεύτερο, ο διάβολος μας έχει στο χέρι. Αγαπητοί μου, είπαμε μερικές πτυχές. Τι θα μπορούσαμε να προτείνουμε για τη θεραπεία αυτού του δυσδιακρίτου στην ψυχή μας κακού? Πρέπει να σας πω ότι 2 αμαρτήματα συνήθως δεν ομολογούν οι άνθρωποι όταν ερωτηθούν. Αν το πούν μόνοι, τα πούν μόνοι τους, αν τα πούν μόνοι τους, σημαίνει έχουν επίγνωση. Εάν ερωτηθούν, ποτέ δεν τα ομολογούν. Όχι να ερωτηθούν από τον κόσμο, αλλά από τον πνευματικό. Έχω φτάσει σε απόγνωση στο σημείο αυτό. Έχω μετέλθει πολλά τεχνάσματα για να βγάλω αυτό τον τρόπο, να βγάλω αυτό την ομολογία από τους ανθρώπους. Είναι 2 ερωτήματα. Το ένα θα μας απασχολήσει, ελπίζω, την ερχομένη φορά. Είπατε ψέματα, εγώ ποτέ. Μα ποτέ στη ζωή σας? Να ξεμολογείτε φερειπίν για πρώτη φορά. Μα ποτέ ψέματα, θα σας πω ότι δεν έχω πει ψέματα. Και το άλλο, μήπως κατηγορείτε? Εγώ κάθομαι στο σπίτι μέσα, ποιο να κατηγορήσω? Δεν κατηγορώ κανέναν άνθρωπο. Σας βεβαιώνω, όσο να επιμείνω να τσακωθώ και να γίνω αντίδικος του εξομολογουμένου, επιμένει ότι δεν κατηγορεί κανέναν. Κανέναν. Σημαίνει λοιπόν ότι η νόσος είναι δυσδιάκριτος.
Δεν μπορεί ο άρρωστος να δει την αρρώστια του. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, ας κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τι φάρμακα μπορούμε να επιθέσουμε. Καταρχάς, εφόσον η κατηγορία, θα πάμε στο αιτιολογικό, είναι γέννημα του μίσους, το μίσος δεν γεννά την κατηγορία, δηλαδή απουσία της αγάπης, προφανώς το φάρμακο δεν θα είναι παρά η σπουδή μας, η φροντίδα μας να τρέξουμε γρήγορα να αποκτήσουμε αγάπη. Ακόμα, μάλιστα για το θέμα της αγάπης, θα έλεγα να κάνουμε προσευχή, να πιέζουμε τον εαυτό μας, να αγαπήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, με κάθε τρόπο. Γιατί αν πιέζουμε τον εαυτό μας να τον αγαπήσει τον εχθρό μας, δεν τον κατηγορούμε. Να τώρα. Η καταλαλιά ακόμα γεννιέται από τη σύγκριση του εαυτού μας με τον πλησίον μας, που σας είπα προηγουμένως. Αλλά για να μην γίνει αυτή η σύγκριση, θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτουμε ταπείνωση. Πρέπει να υπάρχει η παρουσία της ταπεινώσεως. Η παρουσία της ταπεινώσεως θα εμφανιστεί με δύο βασικά στοιχεία. Είναι η αυτογνωσία και το πένθος. Τι είναι η αυτογνωσία? Είναι και θέμα ασκήσεως, θα μου επιτρέψετε να σας πω. Να μάθω με τον εαυτό μας να βλέπει τον εαυτό του. Δηλαδή, μην κοιτάζουμε πάντα προς τα έξω, αλλά να κοιτάζουμε και προς τα μέσα. Μην βλέπουμε τι κάνει πάντα ο άλλος, αλλά τι κάνουμε και εμείς. Όταν βλέπουμε κάποιον να κάνει κάτι, να πούμε στον εαυτό μας, μήπως εσύ είσαι καλύτερος. Σημαίνει ότι κάνω άσκηση να δημιουργήσω αυτογνωσία. Όσο περισσότεραν αυτογνωσίαν διαθέτω, τόσο ο λιγότερος θα κατηγορώ τους άλλους. Αλλά η αυτογνωσία θα μου φέρει πολύ άσχημα πράγματα. Κάπου βλέπω τι ελπιδοφόρα σημεία αυτά. Βλέπω ανθρώπους που έρχονται να πούν, να καταθέσουν ότι είναι πολύ φτωχοί στην πνευματική του ζωή. Το λένε με ειλικρίνεια πραγματική. Βλέπουν τη φτώχεια τους. Βλέπουν ότι έχουν μπροστά τους πάρα πολύ δουλειά να κάνουν και δεν ξέρουν πότε θα τη φτιάξουν τη δουλειά αυτή. Ποια δουλειά? Την πνευματική ενοικοδόμησή τους. Και τους βλέπω και πενθούν. Οδύρονται. Έτσι η αυτογνωσία γίνεται το πένθος. Μα ένας άνθρωπος που έχει πένθος, σας ρωτώ, του μείνει καιρό να βγαίνει να κατηγορεί? Πάρτε μια γυναίκα που πέθανε ο άνδρας της, πέθανε τα παιδιά της, κλαίει ο δύο στο σπίτι της. Της μένει καιρό να πηγαίνει στα σπίτια να κοτσομπολεύει? Δεν μένει καιρό. Δεν μένουν περιθώρια. Γι' αυτό η ταπείνωση που γεννά την αυτογνωσία και το πένθος είναι θαυμάσιο φάρμακο. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης ότι 100 χρόνια να ζήσεις και δάκρυα τόσα πολλά να χύσεις του να σχηματίσεις έναν Ιορδάνη ποταμό μπροστά σου, δεν θα πεις ότι θα επαρκέσουν αυτά για να φροντίσεις για τις σωτηρίες. Συνεπώς, πώς θα σου μείνουν περιθώρια για να κάθεσαι να βλέπεις τι κάνει ο ένας και τι κάνει ο άλλος? Και λέγει ο αυτός πατήρ, επεσημινάμουν πένθος και ουσιαγρώνεν αυτό ίχνος καταλαλιάς ή κατακρίσεως. Επεσήμενα το πένθος, το είδα και δεν βρήκα μέσα ίχνος κατηγορίας και καταλαλιάς. Διότι εκείνος που πενθεί, πενθεί κατά Θεόν. Αυτός δεν μπορεί να πηγαίνει με κατηγορή. Ακόμη κάτι πολύ σπουδαίο, αγαπητοί μου, θα έλεγα αυτό να κρατήσουμε μόνο από όλη την ομιλία. Θα είμαι ευτυχής, διότι είναι ισχυρότατο επιχείρημα. Μη λανθανέτωσε, μη δε τούτο, μη σου ξεφύγει ούτε αυτό. Και πάντως εκλείψεις του μη κρίνει τον πτέοντα. Οπωσδήποτε λέγει, θα αναλείψεις στο να μη κρίνεις εκείνον που φταίει. Τι? Ιούδας εν το χώρο των μαθητών είναι.
Ο Ιούδας ήταν στο σύνολο, στον χωρόν, στον όμιλον των μαχαιρών. Ο Δένισης εν το χώρο των φανετών. Και ο Ληστής ήταν στον όμιλον των εγκληματιών. Και θαύμα, θαύμα, πόσο μια ροπή αντικαταλλαγή για εγώνεν. Περίεργο, καταπληκτικό, θαυμαστό. Πώς με μια στιγμή, με μια ροπή, με μια κίνηση. Τα πράγματα άλλαξαν. Ο Ιούδας να πάει εις την κόλαση και ο ληστής να πάει εις τον παράδεισο. Έτσι λοιπόν, εκείνον που σήμερα κατηγορείς, αυτός να μετανοήσει και να πάει στον παράδεισο και εσύ που είσαι ο κατηγορός του να βρεθείς εις την κόλαση. Σας λέω ειλικρινά, μόνο αυτό αγαπητοί μου να κρατήσουμε. Ιούδας και ληστής, που λέει και ένα ωραίο τροπάριο στην έκτη ώρα όταν έχουμε τις μεγάλες αρακοστήρες, που βρέθηκε ο ζυγός ο σταυρός. Ζυγός ο σταυρός, ο σταυρός του Χριστού ζυγός, πραγματικά. Τον έναν τον κατάγει στον Άδη, τον άλλον τον ανάγει στον Παράδεισο. Και βέβαια εκεί αναφέρεται στον ληστή τον έναν και τον άλλον. Αλλά θα λέγαμε γιατί όχι και τον μαθητή, τον Ιούδα, ο ένας πάει στον Άδη, ο άλλος πηγαίνει εις τον Παράδεισο. Αυτό μόνο να έχουμε πρόφθαλμα, νομίζω θα γλιτώσουμε από την κατηγορία. Και ένα τρίτο αγαπητοί μου, είναι η μνήμη του θανάτου. Λέγει η Παλαιά Διαθήκη, ο Παλαιός Νόμος, με μνησό τα έσχατά σου και είχα αμαρτήσει στον αιώνα. Θυμήσου ότι θα πεθάνεις και δεν θα αμαρτήσεις ποτέ. Και η εικόνα της κρίσεως και του κριτού, ότι θα δώσει τον λόγο εις τον Θεόν δια την καταδίκη που κάναμε στον άλλον. Και μάλιστα όταν ο Χριστός λέγει σαφώς μη κρίνετε ή να μη κρίθετε. Μη κρίνετε για να μη καταδικάσετε με την κατηγορία, για να μη καταδικαστείτε κι εσείς κατά την κρίση. Αγαπητοί μου, ας τελειώσουμε. Το βιβλίο των αριθμών στην Παλαιά Διαθήκη μας δίδεται μια πολύ ωφέλιμη ιστορία. Όταν οι Εβραίοι πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα και κάθε μέρα ο Μωυσής αποκτούσε όλο και περισσότερο κύρος απέναντι στο λαό, ως προφήτης μεγάλος και δυνατός και αρχηγός του λαού, η αδελφή του η Μαριάμ, κυρίως αυτή, παρέστηκε τον Άρον, τον αδελφό, τα τρία αδέλφια τώρα, ο Μωυσής, ο Άρον και η Μαριάμ. Είναι η Μαριάμ εκείνη η οποία είχε πάει το καλαθάκι με το μωρό Μωυσής και πήγε και το έβαλε εκεί στις όχθες του Νείλου ποταμού και κρύφθηκε πίσω από κάτι θάμνους όταν πήγε η βασιλοπούλα να κάνει τον μπάνιο της και άκουσε τα κλασμυρίσματα του μωρού κλπ. Αυτή είναι η Μαριάμ. Ήταν μεγαλύτερη στην ηλικία από τον Μωυσέα. Ίσως καμιά δεκαπενταριά χρόνια πιο μεγαλύτερη. Έτσι η Μαριάμ τώρα, βλέποντας τον Μωυσή να αποκτάει κύρος, να είναι αυθεντία, να είναι να ομιλεί μετά του Θεού πρόσωπο με πρόσωπο, ζήλωσε μέσα της, άρχισε να αισθάνεται άσχημα. Πώς θα βγάλει τώρα αυτή τη ζήλια της? Έπρεπε να βρει ένα αδύνατο σημείο στον αδελφό της για να αρχίσει να κατηγορεί. Βέβαια, κύριο σημείο ήταν το εξής. Εκείνο που ήθελε να βγάλει, ότι μπα, δηλαδή μόνο αυτός είναι προφήτης και εμείς δεν είμαστε προφήτες. Και πράγματι και ο Άρων είχε προφητικό χάρισμα και η Μαριάμ είχε προφητικό χάρισμα. Βεβαίως, αυτό είναι αληθές. Και ήσαν διακεκριμένα πρόσωπα. Θυμηθείτε ότι ο Άρων έγινε ο πρώτος αρχιερεύς. Η δε Μαριάμ ήταν διακεκριμένων πρόσωπων, όχι μόνο διότι ήταν η αδελφή του Μωυσέως, αλλά και διότι ήταν δυναμικών πρόσωπων. Είναι εκείνη που όταν ο Μωυσής συνέθεσε και έψαλε την οδή του επί τη διασώση των με το πέρασμά τους από την Ερυθρά Θάλασσα, την ιδία οδή κατά αντιφωνία αποτελέσαντες δύο χορούς. Ένας των ανδρών
με αρχηγό τον Μωυσή και όλων των γυναικών με αρχηγό τη Μαριάν. Και έψαλαν κατά αντιφωνία αυτήν την οδύν που συγκάθεσε, σας είπα, ο Μωυσής, ήταν σημαίνον πρόσωπο. Σημαίνον, σπουδαίο πρόσωπο. Και τώρα αισθάνεται μειωμένη, διότι ο αδελφός της έχει μεγαλύτερο το χάρισμα το προφητικό και προπαντός το ότι ομιλεί μετά του Θεού. Τι να βρει, τι να βρει τώρα, τι να βρει, ένα δύο το σημείο για να κατηγορήσει. Το βρήκε. Τι ήτανε. Θυμόσαστε ότι όταν ο Μωυσής είχε φύγει από την Αίγυπτο και πλανάτο εις τη γη Μαδιάμ, εις την αραβική πλέον περιοχή των αραβικών χώρων, εκεί που είναι σήμερα η Αραβία, βρέθηκε σε μια πηγή κοντά, σε ένα πηγάδι που ήρχονται κάποιες κοπέλες εκεί να φωτίσουν τα πρόβατά τους, και κάποια άλλη βοσκή διώχνανε τα πρόβατα των κοριτσιών να φωτίσουν αυτοί τα πρόβατά τους πρώτα. Και τότε βοήθησε ο Μωυσής οι κοπέλες να φωτίσουν τα πρόβατά τους, που είπαν στον πατέρα τους το και το, πως πήγανε πιο νωρίς χιλιάδες πρόβατα με πιο νερό, αργούσανε σαν κορίτσια, οι άλλοι τα άδεσοι από εδώ πέρα θα φωτίσουν εμείς τα πρόβατά μας. Και ο άνθρωπος αυτός, ο πατέρας των κοριτσιών, είπε: φέρτε τον άνθρωπο αυτόν εδώ να τον φιλοξενήσουμε. Ήταν ο Ιωφόρ. Και όταν τον φιλοξένησαν, έμεινε εκεί στο σπίτι του και λοιπά. Έδειξε ποιος ήταν ο Μωυσής, καλός άνθρωπος, πραγματικά τιμωρημένος. Τον συμπάθησαν και τον έκαναν γαμπρό. Έδωσαν μία κόρη από αυτές τις κοπέλες εκεί που βάσαν τα πρόβατα, εις τον Μωυσή. Αλλά αυτές ήσανε μαύρες, σαν αιθιώπισες, σαν αραπίνες, να το πούμε έτσι, σαν αραπίνες, μελαψί, πολύ μελαψί. Οι Εβραίοι δεν είναι μελαψί, είναι γνωστό. Και τώρα βρήκε η Μαριάμ, άκουσε εκεί, δεν είχε βρες να πάει να παντρευτεί ο Μωυσής, πήγε πήρα αυτή την αραπίνα. Να σας το πω πως το είπε. Και ο Λάλης